Γεια χαρά σε όλους! Μετά από κάποιο διάστημα στο οποίο δεν ανέβαζα συχνά βίντεο, ανεβάζω και πάλι ένα τεχνικό βίντεο στο οποίο θα σας δείξω πώς κάνουμε εξαέρωση στα φρένα μας σε ένα car. Είναι συγκεκριμένος τύπος αντλίας φρένου. Συνήθως υπάρχουν αυτού του τύπου αντλίες στα car, ωστόσο υπάρχουν και διαφορετικές αντλίες, οπότε σήμερα θα σας δείξω γι' αυτό. Σε κάποιο άλλο βίντεο σίγουρα θα σας δείξω και για τους άλλους τύπους αντλίας. Μείνετε κοντά μου για να δείτε τη συνέχεια. Πάμε να δούμε τι εργαλεία αρχικά χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτού του είδους την εργασία και από εκεί και πέρα θα σας δείξω την όλη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε. Θα χρειαστούμε 13. Σίγουρα θα χρειαστούμε ένα 13 για να βγάλουμε το όργανο. Αφού αφαιρέσαμε λοιπόν το τιμόνι, τώρα περνάμε στο κάτω μέρος, στο κομμάτι της αντλίας. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να αφαιρέσουμε τις ασφάλεις. Φέρνουμε την ασφάλεια. Αυτός είναι ο γρήγορος τρόπος, έτσι. Να επιλέγετε πάντα άλλα νήσια, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί σε άλλο βιντεάκι, τα άλεν τα οποία έχουν μπήλια στο κάτω μέρος κάνουν ζημιά στις βίδες, χαλάνε το κεφάλι τους και αυτό δημιουργεί θέμα. Αφαιρούμε την τάπα. Βλέπετε εδώ έχει έλλειψη. Πέρα από τις δαγκάνες της OTK, οποιαδήποτε άλλη μάρκα δεν θέλουν κάποιο συγκεκριμένο υγρό. Οι OTK δαγκάνες έχουν συγκεκριμένο υγρό, είναι υγρό φρένων, απλά είναι με βάση τη σιλικόνη. Αυτή είναι η διαφορά και αυτό πρέπει να προσέξει κάποιος ο οποίος κάνει εξαέρωση. Αν έχει δηλαδή σασί OTK, πρέπει να πάρει OTK υγρό. Φύγουμε για να μην έχουμε οποιαδήποτε απώλεια. Ωραία. Ανοίγουμε εδώ πέρα για να παίρνει, αν θέλετε, έτσι πιο εύκολα αέρα. Λοιπόν, και όπως θα δείτε τώρα εδώ πέρα μέσα, μόλις εγώ δουλέψω την αντλία, θα φέρει αέρα. Βλέπετε. Κάνω μια μικρή κίνηση με το χέρι μου εδώ και γεμίζουμε την αντλία στην ουσία με αυτόν τον τρόπο. Αφού φύγουν οι φυσαλίδες. Αφού όπως είδαμε φύγανε οι φυσαλίδες, λοιπόν τώρα αυτό που μένει να κάνουμε είναι να κάνουμε μια δοκιμή. Αφού όπως είδαμε φύγανε οι φυσαλίδες, λοιπόν τώρα αυτό που μένει να κάνουμε είναι να κάνουμε μια δοκιμή. Δοκίμασα από εδώ, εφόσον έχω κλείσει για να μην παίρνει αέρα και έχω σφίξει καλά, δοκιμάζω πίσω και βλέπω ότι δουλεύουν τα τακάκια, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, με ανοιχτό το βανάκι, παίρνουμε ένα φταράκι για το συγκεκριμένο καρ και ανοίγουμε πίσω. Εδώ πέρα. Τρέχει. Σφίγγουμε. Ας κάνουμε την άλλη πλευρά.
και δοκιμάζουμε. Και όλο δουλεύουν ρολόι. Τώρα, αντίστοιχα, όπως ξεκινήσαμε, αντίστροφα, τελειώνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι βγάζουμε εδώ το εργαλείο το οποίο μας βοήθησε να κάνουμε την εξαέρωση. Το καπακώνουμε. Βάζουμε την τάπα. Τώρα, τι πρέπει να προσέξουμε? Θέλει μεγάλη προσοχή το υγρό φρένων, ή ρίχνουμε καλά νερό και ξεπλένουμε τα μέρη, ή ρίχνουμε καθαριστικό σπρέι φρένων το οποίο δεν χαλάει τα υπόλοιπα μέρη, γιατί είναι δυνατό το υγρό του και αυτό που μπορεί να κάνει είναι να διαβρώσει τα χρώματα κτλ. Οπότε καλό είναι να προστατέψουμε το σασί μας, να μην το χαλάσουμε το χρώμα του. Ψεκάζουμε λίγο και τα εργαλεία μας για να μην φύγουν τα χρώματα και χαλάζουν οι χρωματισμοί. Άρα, φέρνουμε καθαριστικό φρένων, ψεκάζουμε καλά και τοποθετούμε ξανά το τιμόνι. Τοποθετούμε την τίζα και βάζουμε τις ασφάλειες και δοκιμάζουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν η διαδικασία του πώς κάνουμε εξαέρωση στο καρτ με το συγκεκριμένο τύπο φυσικά αντλίας φρένου. Συγκεκριμένα θα σας δείξω σε επόμενο επεισόδιο σίγουρα πώς κάνουμε με τον άλλο τύπο που μοιάζει με τον τύπο του αυτοκινήτου. Η όλη διαδικασία, δηλαδή περσάρουμε κανονικά, πατάμε σταθερά το πετάλ, ανοίγουμε, βγαίνει ο αέρας, συγκεντρώνουμε, ξαναπερσάρουμε. Έτσι είναι η διαδικασία στο αυτοκίνητο, αυτή είναι ακολουθούμε. Εδώ γίνεται με ελεύθερη ροή, οπότε αυτή ήταν η διαδικασία εξαέρωσης σε αυτόν τον τύπο φρένου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν σας αρέσουν τα τεχνικά μου βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, να πατάτε κάτω την καμπανίτσα, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω τέτοια βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να οδηγείτε με ασφάλεια. Γεια χαρά!